φτιάξουμε παξιμαδάκια με γλυκάνισο. Γίνονται απίστευτα νόστιμα και πολύ τραγανά. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 6 αυγά, ακριβώς 1 κιλό αλεύρι, 300 γραμμάρια σπορέλαιο, ηλιέλαιο, ό,τι θέλουμε, ένα μπέικιν, 300 γραμμάρια ζάχαρη, ένα σφινοπότηρο κονιάκ και 2 κουταλιές της σούπας γλυκάνισου. Εγώ βάζω πιο πολύ γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα. Χτυπάμε τα αυγά. Τη ζάχαρη. Το σπορέλαιο. Το γλυκάνισο. Εγώ θα ρίξω και λίγο παραπάνω. Τώρα ήρθε η ώρα για το αλεύρι. Θα γίνει ζυμαράκι ωραίο. Ευχαριστώ. Χρειάζεται να το αφήσουμε να φουσκώσει ούτε τίποτα. Αυτό είναι το ζυμαράκι. Ακριβώς 1 κιλό αλεύρι. Είναι έτοιμο.
Τώρα αυτό που θα κάνουμε, θα πάρουμε το ζυμάρι, θα το χωρίσουμε σε δύο ίσα μέρη. Πάμε το κομμάτι. Γίνονται πολύ νόστιμα. Αν ξεκινήσεις με ένα, δεν σταματάς. Όσοι έχουν δοκιμάσει από μένα, θα με θυμούνται για χρόνια. Τα λεύρη να ρίξουμε από πάνω για να ανοίξει. Τίποτα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ότι θα χαράξουμε, όχι μέχρι κάτω όμως, απλά θα χαράξουμε όσο πιο ψηλά λεπτά γίνεται. Και όταν ψηθούν θα γίνουν πολύ τραγανά. Οπότε χαράζουμε. Και από πάνω έχουμε σπάσει ένα αυγό. Θα το περάσουμε με ένα πινέλο για να δώσει το χρώμα που θέλουμε. Θα ψήσουμε στους 170. Μόλις πάρουν χρώμα θα τα βγάλουμε και θα αρχίσουμε να τα κόβουμε ένα-ένα και θα το κόβουμε και σε πιο μικρά κομμάτια. Θα τα ραντιάσουμε πάλι στη λαμαρίνα τα μικρά, να ξεροψηθούν από τη μια πλευρά και επίσης θα τα γυρίσουμε και από την άλλη, ούτως ώστε να γίνει τραγανά. Έχει πάρει το χρώμα που θέλουμε, οπότε ξεκινάμε να κόβουμε. Θα τα στρώσουμε στο καυσί. Αυτό, αν θέλουμε, το κόβουμε στη μέση ή σε πιο μικρά κομμάτια, όπως θέλουμε. Εδώ θα κόψουμε, ας πούμε, 3 κομμάτια.
δώσουμε όλο στο ταψί, όχι σε αυτή την πλευρά. Θα ξεροψηθούν αρκετά και μετά θα τα γυρίσουμε την άλλη, ούτως ώστε θα είναι τραγανά και διπλοφουρνιστά. Το πρώτο παξιμαδάκι είναι έτοιμο. Ξεροψηθήκαν από τη μία πλευρά και τα γυρίσουμε και την άλλη. Όσο πιο πολύ ξεροψημένα είναι, τόσο πιο νόστιμα γίνονται. Θα τα βάλουμε σε ένα μπολ. Γίνονται πολλά, οπότε αξίζει να τα φτιάξουμε. Συνεχίζουμε με τα επόμενα.